σε μεγάλο βαθμό στον φετινό τίτλο του Απόλλωνα, να μας πει πώς νιώθει σήμερα που ο Απόλλωνας κατέκτησε το πρωτάθλημα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Εύχομαι, όπως ένιωσα εγώ, να νιώσετε όλοι σας. Και περισσότερο το πρωτάθλημα το αφιερώνω σε εσάς, στο φίλαθλο κόσμο και στον πρόεδρο τον κύριο Ντί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι σε ζητήσαν ομάδες του εξωτερικού. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάτι υπόψη μου στα σοβαρά. Αν υπάρχει οτιδήποτε, θα το δούμε με την πάροδο του χρόνου. Ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο Δόκος Νικολάου, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην κατάκτηση του φετινού τίτλου, θέλουμε να μας πεις πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή που ο Απόλλωνα σε κέρδισε το πρωτάθλημα. Οπωσδήποτε μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Είναι ο πρώτος μου τίτλος που παίρνω στην καριέρα μου και νιώθω πολύ χαρούμενος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο, τον Απόλλωνα, που μας συμπαραστάθηκε στις δύσκολες μάχες που δώσαμε, διότι πραγματικά δώσαμε δύσκολες μάχες για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν χρειαστήκαμε από κανέναν τη βοήθεια. Είμαστε, πιστεύω, άξιοι πρωταθλητές. Νομίζω ότι κλείσαμε αρκετά στόματα, διότι ο Απόλλωνας ήξερε και ξέρει να αγωνίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πετύχει το σκοπό. Ναι, ο Μιχάλης Κυριακίδης, ο έφορος του Απόλλωνα, ο οποίος παλιά ήταν και ποδοσφαιριστής, που διακρίνεται ιδιαίτερα για το είδος του, θέλουμε να μας πει πώς νιώθει απόψε που ο Απόλλωνας σε κέρδισε για δεύτερη φορά το πρωτάθλημα. Σ' ακούμε, κύριε Κυριακίδη. Ευχαριστώ, Γιώργο. Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Ήταν ένα πρωτάθλημα ιδιαίτερα δύσκολο υπό τις περιστάσεις της τελευταίας εβδομάδας. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος. Εύχομαι στον Απόλλωνα πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Μακάρι. Άγγελε, θέλω να μας πεις πώς νιώθεις πρόθεση που ο Απόλλωνας κέρδισε το πρωτάθλημα. Πραγματικά νιώθω πολύ ευτυχισμένος, συγκινημένος μπορώ να πω. Ήταν πράγματι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Έστω και τελευταία στιγμή καταφέραμε να το κερδίσουμε και να αποδείξουμε σε όλον τον κόσμο ότι ο Απόλλωνας δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός. Μόνοι μας εμείς οι ποδοσφαιριστές, ο τυχός υπούλιο με τεχνική ηγεσία, κερδίσαμε αυτό το πρωτάθλημα το οποίο αφιερώνουμε στον κόσμο. Εντάξει, πάνω μου. Ο κύριος Ανδρέας Βιολάρης, ο γενικός έφορος του Απόλλωνα, που εδώ από το 1983 είναι συνέχεια σε αυτόν τον πόστο, έναν πόστο πολλά δύσκολο, εργάστηκε σκληρά, αφιέρωσε πάρα πολλές ώρες για αυτόν το σωματείο και θέλουμε να μας πει υπόψη πώς νιώθει που η ομάδα του κέρδισε το πρωτάθλημα. Σ' ακούμε, κύριε Ανδρέα, καταρχήν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος.
γιατί κερδίσαμε το φετινό πολύ δύσκολο πρωτάθλημα κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Με τις τελευταίες εξελίξεις και προσπάθεια να κάψουν το ηθικό των παιχτών του Απόλλωνα, το οποίο δεν κατόρθωσαν. Πιστεύω ότι ήταν ένα αρκετά δύσκολο πρωτάθλημα. Όπως είχα τονίσει και σε άλλες δηλώσεις μου, ήταν το πιο γλυκύ πρωτάθλημα που έζησα. Συγχαρητήρια, κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ. Συγχαίρω τους παίχτες, τους προπονητές και ιδίως τον κύριο Φέρνερ, ο οποίος ήταν ο πρωτεργάτης αυτής όλης της προσπάθειας. Τον πρόεδρο του Απόλλωνα, τον κύριο Γκίρτζη, ο οποίος ήταν ένας άλλος από τους πρωτεργάτες, τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο του Απόλλωνα. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρέα. Καταλαβαίνω, έχεις όρεξη να φάεις σήμερα. Έχεις όρεξη να φάεις σήμερα, καταλαβαίνω. Ναι, να φασπάσουν τις δίαιτες. Πώς αισθάνεται η γυναίκα ενός αρχηγού μετά την κατάκτηση του τίτλου? Χαρούμενη, πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη και περήφανη για τον άντρα. Δεν σε νοιάζει που τόσα χρόνια λείπει από κοντά σου ο Σαββατοκυριακά? Όχι, διότι κύριο μου γάμνη αξίζει. Προσφέρει, και προσφέρει στον κόσμο, θέαμα. Εσύ τον διατηράς έτσι έφηγο? Συντείνω και εγώ. Μπράβο. Γιώργο, θέλω να μας πεις πώς νιώθεις που απόσομα σε κέρδισε σήμερα το πλάκι. Σίγουρα όπως όλοι οι Απολλωνίστες, εγώ νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί έστω και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε το πράσινο. Σίγουρα ήταν ένας δύσκολος μαραθώνιος, πέρασαμε από πολλά. Αφισβητηθήκαμε, αλλά τελικά αποδείξαμε ότι η Απόλλωνα είναι μεγάλη ομάδα και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Κύριε Γεωργιάδη, θέλουμε να μας πείτε πώς νιώθετε απόψε που η Απόλλωνα σε πήρε το δεύτερο τίτλο του πρωταθλήματος. Ως γνωστόν γνωρίζουμε ότι τον πρώτο τίτλο τον κερδίσετε εσείς. Πώς νιώθετε τώρα που η Απόλλωνα σε κέρδισε το δεύτερο τίτλο? Πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευτυχισμένος. Ιδιαίτερα χαίρομαι διότι ο φίλος μου ο Τίμης, τον οποίο είχα μαζί μου για χρόνια συνεργάτη, με πολλή προσπάθεια, με πολλή φροντίδα, πήρε τον τίτλο και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Τον τίτλο το χαρίζομαι στον υπέροχο κόσμο μας και ελπίζω ότι θα επαναληφθεί και άλλοι τίτλοι στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Κατσικίδης, ως γνωστόν, είναι ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα στην ΚΟΠ και θέλουμε να μας αντιδώσει η απόψη που ο Απόλλωνας πήρε το πρωτάθλημα δύο κουβέντες. Έχει αποδείξει ο Απόλλωνας ότι τα πρωταθλήματα κερδίζονται στα κήπεδα. Ούτε στις δηλώσεις, ούτε στις συγκοφαντίες, ούτε στα σενάρια τα οποία οι διάφοροι θέλουν να δίνουν στον κόσμο. Ο Απόλλωνας είναι μεγάλη ομάδα, Γιωργάκη μου, και πάντοτε θα είναι εκεί που θα είναι. Ευχαριστούμε. Ο υπαρχηγός του Απόλλωνα, ο Αντώνης Ηλία Αντρελή, που ξεκίνησε την καριέρα του από το 1980 και εγνώρισε όσων πολλά λίγοι ποδοσφαιριστές τόσους τίτλους με μία ομάδα. Έχει τις πιο πολλές συμμετοχές ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα στην Ευρώπη. Ήταν άτυχος και στερήθηκε ο Απόλλωνας τις υπηρεσίες του στην πιο δύσκολη στιγμή. Θέλω να μας πει πώς νιώθει απόψε που ο Απόλλωνας κέρδισε τον τίτλο χωρίς έστω και να δεν αγωνίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο σήμερα. Σίγουρα το πώς νιώθω δεν φαντάζεσαι, διότι οπωσδήποτε είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου τελικά κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, έστω και με τις απουσίες που υπήρχαν στην ομάδα. Πιστεύω ότι τα παιδιά που επέξαν πήγαν πολύ καλά και τους εύχομαι κάθε επιτυχία και τη νέα σεζόν και να είναι και πιο δυνατή
οι νέοι παίχτες και μαζί με τους υπόλοιπους να είναι πάλι ο Απόλλωνας μια μεγάλη ομάδα. Και μια ερώτηση είναι να μου πώς είσαι αυτή τη στιγμή, πώς νιώθεις μετά από τον τραυματισμό? Σίγουρα ευερθιώθηκα πολύ, δόξα στον Θεό. Θα συνεχίσω, δεν θα σταματήσω τις προπονήσεις. Πιστεύω θα μου δώσει πρόγραμμα και ο προπονητής μου και να συνεχίσω μέχρι που θα αρχίσει η ομάδα την προετοιμασία για να είμαι τελείως καλά. Ευχαριστώ. Είμαστε γρήγοροι επάνω στην ομάδα. Ο Μίνος Καβουλής, ο παλιός ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα που έπαιξε ποδόσφαιρο πολλά χρόνια, τον γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά τα τελευταία χρόνια είναι στο πόστο του βοηθού προπονητή και θέλουμε να μας πει για αυτός που νιώθει υπόψη που η ομάδα του κέρδισε το πρωτάθλημα. Κύριε Μίνος Αγκούλ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταξίωση από το να κερδίσει το πρωτάθλημα, αν είτε σαν παίχτης, σαν προπονητής. Ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε κερδίσει 2 πρωταθλήματα, έναν κύπελο και δεύτερη ψηφία με την Ευρώπη. Τώρα οι υποχρεώσεις μας είναι μεγαλύτερες για τα επόμενα χρόνια. Ο κόσμος θέλει από εμάς πολλά και πιστεύω να ανταποκριθούμε και να διατηρήσουμε τα πόλεμα μεγάλο όπως είναι. Χαρητήρια. Έλα, Μίνο. Είμαστε προηγούμενος. Ο κύριος Φέρνερ είναι εδώ προπονητής των Απόλλωνα 4 χρόνια. Έχει κερδίσει 2 πρωταθλήματα, έναν κύπελλο. Πήρε την ομάδα μία φορά στο τελικό και μία φορά δευτεραθλήτρια. Θέλουμε να μας πείτε απόψε πώς νιώθει που ο Απόλλωνας κέρδισε το δεύτερο τίτλο μαζί του. Για φόρειας των Απόλλων, τους αξίπτυξε του Championship, One Cup and one time we went to Europe. How do you feel especially about this championship that you win today? This year was a very difficult championship for us. We lost in the first round many points, unnecessary. Αυτό το πρωτάθλημα φέτος ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Χάσαμε πολλούς πόντους οι οποίοι στην ακρίβεια δεν έπρεπε να χαθούν. And in the second round we play what we know to play like Apollon. Το δεύτερο γύρο παίξαμε ό,τι ξέρουμε να παίξουμε, όπως μπορεί να παίξει ο Απόλλωνας. We play football and we fight and we had to fight and we it was very difficult games against Olympiacos, against Anna, against Anosos, it's at home. Παλιώσαμε σε πολλά παιχνίδια και αποδείξαμε ότι έπρεπε να παλιώσουμε όπως το μάζι μαζί με τον Ολυμπιακό, μαζί με την Ανόρθωση του Σπερσίριο, με την ΕΠΑ, το σημερινό παιχνίδι. And in this time, the team from Apollon showed character. Σε αυτό το χρόνο η ομάδα του Apollon έδειξε ότι είχε χαρακτήρα. Ότι είναι ομάδα και μπορεί να παλιώσει για τις αγωνίες. And that's a fight until the end to win the championship. Και παλιώσαμε μέχρι το τέλος για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, το οποίο να κερδίσουμε. And we won it. Στράτσο. Ακόμα ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, ο Θράσος Κονιώτης, που ήταν κάτω από τα κορκός του Απόλλωνα και μάλιστα γνώρισε και επιτυχίες μαζί με τον Απόλλωνα. Το 1986 κέρδισε τον κύπελλο. Το 86, ναι. Το 1986. Θέλουμε να μας πεις, Θράσο, τώρα που είσαι προπονητής, πώς νιώθεις που η ομάδα σου κέρδισε το πρωτάθλημα? Ναι, δεν είχα τη χαρά να νιώσω την γεύση του πρωταθλήματος σαν ποδοσφαιριστής, σαν τερματοφύλακας. Φυσικά τώρα τη νιώθω σαν προπονητής. Είμαι πολύ χαρούμενος και πραγματικά συγχαρητήρια στους παίχτες, στο Διοικητικό Συμβούλιο και προπάντως στον προπονητή του Απόλλωνα, ο οποίος έχει δουλέψει ακούραστα και έχει αποδείξει πόσο μεγάλος προπονητής είναι αυτά τα 4 χρόνια. Καταρχήν, συγχαρητήρια που η ομάδα σου κατέκτησε το πρωτάθλημα και θέλω να μας πεις πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πέτω στους 7 ουρανούς. Μετά από
μια αγωνία, φοβερή αγωνία 90 λεπτών. Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας άξιζε να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Τι έχετε να πείτε για τους παίκτες και για τον κόσμο της σημερινού αγώνα? Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τόσο στον κύριο Φέρνερ, όσο και στους βοηθούς του, όσο επίσης και στην εφορία ποδοσφαίρου και στο υπόλοιπο συμβούλιο του Απόλλωνα. Πιστεύω ότι δουλέψαμε σκληρά και αυτή είναι η αμοιβή μας. Ευχαριστούμε, κύριε. Ποιος έμεινε, ρε κουμπάρ, έχουμε ένα άλλο. Άλλο ρε φίλε, ο Μάριο, ο κύριος Αυγουστίνος Ποταμίτης, ως γνωστόν είναι αδερφός του Κάκου Ποταμίτη, που είναι υπεύθυνος στις δημόσιες σχέσεις του σωματείου του Απόλλωνα, και με την ευκαιρία που ο Απόλλωνας συγκέντρωσε το πρωτάθλημα, θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Αυγουστίνε, πώς νιώθετε? Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ικανοποιημένος, πάρα πολύ ευτυχισμένος για την κατάκτηση του τίτλου από την αγαπημένη μας ομάδα τον Απόλλωνα. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Απόλλωνας άξιζε να κερδίσει φέτος το πρωτάθλημα, γιατί σίγουρα ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρέας Μακρύς, ο αντιπρόεδρος του Απόλλωνα, που είναι για τρίτη χρονιά, για δεύτερη ή τρίτη χρονιά, η πρώτη του χρονιά. Πρώτη μου χρονιά. Προκρίνεται, κύριε Μακρύ, από την πρώτη χρονιά που η ομάδα σας εγκέπησε το πρωτάθλημα. Μας έφερε γούρι πολύ. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που ευρίσκομαι και προσφέρω, νομίζω, ελάχιστα σε αυτό το μεγάλο σωματείο που λέγεται Απόλλωνα. Ελπίζω και στο μέλλον ο Απόλλων να μας δώσει πολλούς τίτλους πρωταθλητισμού ή κυπελού. Εύχομαι στον Απόλλωνα μια καλή σταδιοδρομία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα αντιπροσωπεύσει. Για τον πρόεδρο μας τι έχετε να πείτε, κύριε? Νομίζω ότι δεν υπάρχει δεύτερος πρόεδρος στην Κύπρο και το έχει αποδείξει. Συμφωνώ μαζί σου, κύριε Μακρύτσι. Κύριε Γιάννη Μπριονίδη, εκτός από Απολλωνίστας είσαι και προσωπικός φίλος του Προέδρου του Απολλωνά. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή που η ομάδα του Απολλωνά για να σε νοτήκα? Όλους τους Απολλωνίστες και κυρίως τον Πρόεδρο. Εσύ μπορεί να με άφηνασαι και να φράσαι. Μπριονίδη. Γιάντρο. Ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντινίδης ήταν παλιός παίχτης του Απόλλωνα και εδώ στα τελευταία χρόνια είναι στην εφορία. Εργάζεται αθόρυβα αλλά πολλά σκληρά για το σωματείο. Και θέλουμε να μας κάνει μια δήλωση υπόψη που η ομάδα του κέρδισε το πρωτάθλημα. Πώς νιώθει? Όταν η ομάδα σου κέρδισε το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένη στιγμή για οποιονδήποτε που είναι είτε στο συμβούλιο, αλλά και που αγαπά ακόμα το σωματείο του. Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή, άξιζε η ομάδα μας το πρωτάθλημα και εάν δεν είχαμε ορισμένους τραυματισμούς, πιστεύω ότι η ομάδα μας θα ήταν με πολύ μεγαλύτερη διαφορά βαθμών πρωταθλητές. Ο κύριος Κάκος Ποταμίτης, που κάνει και το πάρτι απόψε στους παίχτες στην τεχνική ηγεσία και στο Συμβούλιο του Απόλλωνα, θέλουμε να μας πει απόψε πώς νιώθει που η ομάδα του εκέρδισε το πρωτάθλημα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Κάκος είναι για τρίτη χρονιά στο Συμβούλιο, στη διοίκηση του Απόλλωνα. Είναι σε έναν πόστο, το πολλά σπουδαίο πόστο. Είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και στα αυτά τα χρόνια απέδειξε ότι έχει πρόσφερε πάρα πολλά. Και θέλουμε να μας πει υπόψη πώς νιώθει που η ομάδα το κέρδισε το πρωτάθλημα. Σας ακούμε, κύριε Ποταμί. Πολύ περήφανος. Για μια ακόμη φορά η ομάδα μας απέδειξε ότι είναι από τις καλύτερες στην Κύπρο και επάξια κέρδισε το φετινό τίτλο. Πιστεύετε ότι πράγματι άξιζε η ομάδα με αυτά που διαδώσαν τελευταίως? Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για αυτά.
Δεν συνηθίζω να σχολιάζω ψιθύρους και διαδόσεις που έρχονται από αντίπαλα στρατόπεδα. Το μόνο που θέλω να πιστεύω και το απέδειξε η ομάδα σήμερα στο γήπεδο είναι ότι κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Ασπρογένους, γνωστός ως Ρίτσι, είναι φυσιοθεραπευτής στο σωματείο του Απόλλωνα τα τελευταία 10 χρόνια και οπωσδήποτε κι αυτός πρόσφερε κάτι στο σωματείο της Νεμεσού. Χαίρομαι, κύριε Γιώργο, να μας πεις πώς νιώθεις απόψε που η ομάδα σου κέρδισε για δεύτερη φορά το πρωτάθλημα. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, διότι η κόπη ενός χρόνου επιβραβευτήκαση με την κατάκτηση του τίτλου, παρόλα τα γνωστά προβλήματα και τις πιέσεις που δεχόμαστε για ένα χρόνο. Άλλο ρε φίλε, μην είναι καλή. Τι σου λέει. Ό,τι θέλουν λαρούν, ο Κίκης ελάει ότι έθελε να πει ο πρόεδρος του τάχτη. Παλικό Χατζηλοΐζο, έζησες το μεγάλο αυτό παιχνίδι από την εξέδρα. Πώς αισθάθηκες? Σίγουρα αισθάθηκα μεγάλη χαρά. Περίμενα να πανηγυρίσω έναν τίτλο με τον Απόλλωνα που δεν είχα μέχρι τώρα στην καριέρα μου και μας ευτύχησε η τύχη να πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Όταν πέρασε και το 85ο λεπτό του αγώνα, πώς αισθανόσου? Σίγουρα αισθανόμουν πιο ανετά παρά στο 1-0 όταν προηγήθηκε η Ομόνια. Πίστευα ότι θα ερχόταν το δεύτερο γκολ και όπως και ήρθε. Η τύχη ήταν μαζί μας και μας ευνόησε να πετύχουμε το 2-1 στο 3 τελευταία νομίζω λεπτά. Και ο Πανίκος Χατζηλοΐζου, μέχρι πότε θα παίζει ποδόσφαιρο? Αφού μπορώ να παίζω ακόμα, θα παίζω. Σίγουρα θα δοκιμάσω με τη νέα σεζόν. Πιστεύω ότι το πόδι μου είναι εντάξει και θα συνεχίσω μέχρι... Δεν έχεις πρόβλημα, δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Αυτό πιστεύω, εγώ ότι δεν έχω πρόβλημα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κύριε Σαββίδη, ασφαλώς τώρα αισθάνεστε πιο άνετα. Πέστε μας τα σχόλια σας για το παιχνίδι. Είμαστε σε πολύ ωραίο περιβάλλον. Οπωσδήποτε το παιχνίδι μας επήρε μέχρι την τελευταία στιγμή με πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη χαρά, όπως εξελίχθηκε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος ο αγώνας, όμως το έκβασμα του αγώνα μας έδωσε τη μεγάλη ικανοποίηση όχι μόνο να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά και να δώσουμε στον κόσμο μας το μήνυμα ότι ο Απόλλωνας είναι η πιο μεγάλη δύναμη στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Το έχουμε αποδείξει την τελευταία τετραετία, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Και ελπίζουμε σε μια καλή κλήρωση στην Ευρώπη για να συνεχίσουμε την καλή πορεία μας. Σας συμβούλιο, είστε απόλυτα ικανοποιημένοι ότι πράξατε στο ακέραιο το καθήκον σας? Αν ανατρέξουμε στην σεζόν, νομίζω πρέπει να παραδεχτείτε και εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πάντοτε ο Απόλλωνας εχειρίζεται όλα τα θέματα, πολύ δύσκολα θέματα κατά καιρούς, με σοβαρότητα, συνέπεια, σοφροσύνη, μελέτη και χωρίς να έχουμε ούτε παροξισμούς, ούτε ενθουσιασμούς, ούτε δηλώσεις απερίσκεπτες, και όλα όσα έγιναν ήταν μελετημένα, ήταν προγραμματισμένα. Καθούμαστε, εβλέπαμε με σοβαρότητα το σπίτι μας, ελύαμε τα εκάστοτε προβλήματα και τελικά όλα αυτά μαζί με την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας και τη συνέπεια του Συμβουλίου μας έδωσαν τον τίτλο. Σκοπεύετε να διατηρήσετε την ίδια ομάδα αλλά και το ίδιο προπονητικό team στην ομάδα σας? Η ίδια ομάδα σίγουρα, αν μιλάτε για τους τρεις ξένους. Η ενίσχυση της ομάδας με οποιοδήποτε Κύπριο παίχτη θα είναι απόφαση του προπονητικού team και είμαι σίγουρος, θα είναι το ίδιο. Είμαι σίγουρος ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε ότι θα είναι το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Παμποβίτσα, αυτός ο τίτλος ήταν ο πιο γλυκός στην καριέρα σου? Σίγουρα ήταν ο πιο γλυκός, διότι κρίθηκε στο τελευταίο αγωνιστική και πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνεται ολόκληρη χρονιά σου σε μια αγωνιστική. Νομίζεις ότι η τύχη ήταν με τον Απόλλωνα φέτος? Πραγματικά οφείλω να το ομολογήσω ότι ειδικά τα τελευταία τρία παιχνίδια είχαμε
τύχη, αλλά για να έχεις τύχη πρέπει να είσαι και μεγάλη ομάδα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Δύο λόγια για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας. Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος για τον τίτλο σήμερα και επίσης είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι στα 5 χρόνια στο Συμβούλιο έχουμε πάρει 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελλο και 2 UEFA. Αυτό είναι ευχαρίστησή μου και είμαι περήφανος που είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα. Τότε πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να σε αφήσει μόνη, μόνο αφού είσαι γουρλής. Αυτό εξαρτάται από τον κόσμο και την ψήφο του. Πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο το συγχαίρω διότι για τη σοβαρότητα του, ως επίσης και τον προπονητή και την ομάδα, διότι πάντοτε και σε κάθε αγώνα δείχνουν σοβαρότητα. Και δύο λόγια για τον υπέροχο κόσμο του Απόλλωνα. Τον ευχαριστούμε και ελπίζω πάντοτε να είναι ο ίδιος. Φέτοι έχουν δώσει μεγάλη συμπαράσταση στην ομάδα και τους χαίρω. Καλή επιτυχία στο κύπελλο πρωταθλητριό. Ευχαριστούμε. Άντρος Οβοκλέους, με την ίδια σοβαρότητα που σε διακατέχει πάντα, έτσι και σήμερα, παρόλο που είστε πρωταθλητές, εν τούτη σε σένα δεν σε εγκαταλείπει η σοβαρότητα, γιατί? Εντάξει, σοβαρότητα είναι κάτι σχετικό για μένα. Σήμερα, όπως όλοι οι άλλοι, έτσι και εγώ, έχω τα διαστήματα με αυτούς. Χαρά, ευχαρίστηση που πήραμε αυτό το πρωτάθλημα. Και ιδιαίτερα σε μένα που σε αυτή την αρρώντη ηλικία μου έχω ζήσει 2 τίτλους με τον Απόλλωνα. Πολύ σημαντικό, ασφαλώς. Πόσο φοβήθηκες όσο ο χρόνος περνούσε, φτάσετε στο 88 λεπτό για να παρηγυρίσετε την νίκη τίτλο? Κοιτάξτε, το να πω ότι δεν φοβήθηκα, αυτό θα είναι ψέμα για μένα. Πραγματικά πίστευα από την αρχή ότι το παιχνίδι σήμερα δεν το χάναμε. Ασχέτως αν η Ομόνια κατάφερε να μας έχει στην ισοπαλία μέχρι 2 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού, τότε είχα την ισοδοξία ότι θα σημαίναμε κάποιον κόρ, το οποίο έστω και 2 λεπτά πριν από το τέλος ήρθε. Ήταν ο πιο γλυκής τίτλος αυτός? Οπωσδήποτε, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ήταν ο πιο γλυκής. Σε ευχαριστώ, καλή επιτυχία και του χρόνου. Και εγώ ευχαριστώ. Πώς μπορεί να αισθάνονται δυο πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα που είχαν την τύχη να πανηγυρίσουν αυτόν τον τίτλο? Αισθάνομαι χαρά για τον λόγο ότι είναι η πρώτη φορά που τελειώνει το πρωτάθλημα και είμαι πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα μου. Ξεκίνησα την καριέρα μου 10 χρόνων, για πρώτη φορά είμαι πρωταθλητής. Τα δικά σου σχολεία. Σίγουρα όταν κάποιος νέος ποδοσφαιριστής ξεκινάει την καριέρα του με τίτλο, αισθάνεται πολύ χαρά και θα το βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία του στην καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής. Στόχος σας του χρόνου να μονιμοποιηθείτε, φαντάζομαι, στον Απόλλωνα. Σίγουρα, ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τις δικές του φιλοδοξίες, έτσι και εμείς ελπίζομαι να μονιμοποιηθούμε χρόνο στα όλα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο? Θέλει προσπάθεια, πολύ προσπάθεια. Στις προπονήσεις πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον, θέληση. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Είστε ευτυχισμένοι που ανήκετε στον Απόλλωνα? Σίγουρα, ένα τόσο μεγάλο σωματείο. Κάθε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να βρίσκεται στις τάξεις αυτού του σωματείου. Σίγουρα, όταν κάποιος ποδοσφαιριστής ανήκει στον Απόλλωνα, που είναι μια μεγάλη ομάδα, νιώθει περήφανος και ελπίζει κάποτε να καθιερωθεί στην βασική ομάδα του Απόλλωνα. Σας το ευχόμαι με την νέα περίοδο. Ευχαριστούμε. Γιάννη Κουδάκη, η όμορφη κυρία δίπλα σου, σου δίνει δύναμη? Να σας πω, είμαι ευτυχισμένος σήμερα διότι βρίσκομαι σε ωραίο πάρτι. Υπάρχουν ωραίες γυναίκες και τους αφιερώνω το πρωτάθλημα, διότι αυτές οι γυναίκες απόψε πρέπει να διασκεδάσουν. Τα δικά σου σχόλια για τα λόγια του αρχηγού? Ρε, ακόμα και τις κοπέλες χασκιάζεστε, ρε, φαντάζομαι τους αντιπάλους. Καταλαβαίνεις ότι είμαι έναν σπάνιο ταλέντο στην Κύπρο και κάνω όλες τις δουλειές. Γιάννη Κουδάκη, τώρα έφτασες τα 28 σου. Μέχρι πότε σκοπεύεις να παίξεις ποδόσφαιρο? Νομίζω θα συζητήσω με τον πρόεδρο Ντίμι Κίρτζιν και θα αποφασίσω. Μέχρι τα 46. Όταν είμαι καλά, μέχρι τα 46 μπορώ να παίξω. Καταφέρω τα γόνια να πάντα μέσα.
Ο κύριος Πανίκος Λοΐζου, ο οποίος είναι υπεύθυνος διαχειριστής του σωματείου μας, θέλω να μας πει πώς νιώθει υπόψη που η ομάδα του κέρδισε το πρωτάθλημα. Πανευτυχής. Νομίζω η λέξη αυτή αντικατοπτρίζει πραγματικά πώς όλοι νιώθουμε στον Απόλλωνα σήμερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.